Ευθύνες στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επιρρύπτει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για το φρένο που μπήκε στις εργασίες εξυγχρονισμού του αεροδρομίου Ιωαννίνων. Τα έργα σταμάτησαν όταν η ανάδοχος εταιρεία διαπίστωσε πως υπάρχουν λάθη στις μελέτες, τη στιγμή που σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το ΥΠΕΧΟΔΕ είχε ενημερώσει την ΗΠΑ για τα λάθη αυτά πριν από 8 μήνες. Το μέλλον των εργασιών παρουσιάζεται αβέβαιο, ενώ είναι βέβαιο πως οι εξελίξεις θα προκαλέσουν ένα ντόμινο προβλημάτων μέχρι να αποδοθούν ευθύνες, αν και όλα δείχνουν πως το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών ανήκει δικαιωματικά στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Πολλά από τα παραπάνω αναφέρονται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, όπου γίνεται μεταξύ άλλων λόγος για ραγδαίες εξελίξεις στο εξής: αφού κανείς δεν γνωρίζει αν θα γίνουν νέες μελέτες με προκήρυξη διαγωνισμού ή αν θα διορθωθούν οι υπάρχουσες από τα γραφεία που τις εκπώνησαν ή από τον σημερινό ανάδοχο. Στο δημοσίευμα των νέων γίνεται λόγος για λάθη που διαπίστωσε η ανάδοχος εταιρεία στις μελέτες διαφόρων φάσεων της κατασκευής του νέου κτηρίου του αεροδρομίου και κυρίως στις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Επίσης, στο ρεπορτάζ τονίζεται πως τα έργα σταμάτησαν μόλις 2 ημέρες μετά την επίσκεψη του Υπουργού Μεταφορών Μιχάλη Λιάπη, ο οποίος αφού είχε επιβλέψει το χώρο ζητούσε με δηλώσεις του την επιτάχυνση των εργασιών. Όπως τονίζεται, κανείς δεν μπορεί πλέον να προβλέψει πότε θα αρχίσουν και πάλι οι εργασίες, πότε και αν θα γίνουν νέες μελέτες με προκήρυξη διαγωνισμού ή εάν θα διορθωθούν οι υπάρχουσες. Το βέβαιο είναι πως η εξέλιξη αυτή προκαλεί ένα ντόμινο προβλημάτων και όλα δείχνουν πως οι εργασίες σταμάτησαν στο πιο κρίσιμο σημείο, αφού όπως είναι γνωστό, εάν δεν προχωρήσουν στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων τους θερινούς μήνες, το χειμώνα, θα είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να γίνουν.